Συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω σε κάτι πρωτού ξεκινήσουμε. Με έχουν σταματήσει στο δρόμο πολλοί, πάρα πολλοί που μας παρακολουθούν από την τηλεόραση. Δεν έχουμε ακούσει και τα πιο καλά σχόλια όσον αφορά το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή και ειδικά και από την τελευταία φορά να πω ότι πολλοί από τους οποίους εγώ τους γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Και τα παράπονά τους είναι ότι αυτό δεν είναι επίπεδο, μας αποτρέπεται να βλέπουμε κτλ. Γιατί τα λέω, θα σας παρακαλούσα να είμαστε, να κρατήσουμε το επίπεδο αυτού του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια ανοχή, υπάρχει μια προσπάθεια να τηρήσουμε κάποια πράγματα, αλλά θα σας παρακαλέσω να είμαστε ευπρεπείς. Και θα ήθελα να σας πω ότι αν σε περίπτωση ξεφύγει η συζήτηση όπως έχει ξεφύγει κάποιες φορές, σας το λέω, δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω ενστάσεις, δεν θέλω διαμαρτυρίες, θα κλείνω τα μικρόφωνα. Το λέω από τώρα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να καταθέσω στο Προεδρείο ένα αίτημα για την πραγματοποίηση ενός Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη διαδικασία και τις εξελίξεις που υπάρχουν για τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Ο κύριος Δημάρχος. Καλησπέρα σε όλους. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αρχικά και νομίζω φυσικά κύριε Κατσαβέλη, εντάξει, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, αλλά εγώ θεωρώ ότι ναι, μπορούμε να συζητήσουμε, να οριστεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε. Ναι, να το βάλουμε, να, όχι, δεν θα με αφήσετε να μιλήσω, συμφωνώ λέω. Πάμε κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν την ενημέρωση. Θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και αφορά τρία θέματα και κυρίως η αγωνία που εκφράζεται από όλους τους Δήμους για την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Θα πω περιληπτικά, μιλάει για την αντιμετώπιση οικονομικής ασφυξίας με άμεση καταβολή μιας έκτακτης δόσης ΚΑΠ. ΚΑΠ, για αυτούς που μας ακούνε, είναι οι μηνιαίες δόσεις χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι Δήμοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το πανελλαδικό μας όργανο, λοιπόν, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ζητάει μία έκτακτη για όλους τους Δήμους ΚΑΠ μέσα στο Σεπτέμβριο και άλλη μία μέσα στον Οκτώβριο για να δοθεί δυνατότητα στους Δήμους να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις αρμοδιότητες τις οποίες είχαν, αλλά προστίθενται και με διάφορα νομοθετήματα, να μπορέσουν να καλυφθούν και ειδικά έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τους Δήμους το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για το συνέχιση του προγράμματος 55-67. Είμαστε από τους Δήμους που καταφέραμε και με αποφάσεις των Δημοτικών Επιτροπών το προηγούμενο διάστημα να προσλάβουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά επειδή οι ανάγκες για προσωπικό είναι συνεχείς, ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με όλους τους Δήμους και θεωρώ ότι σύντομα το πρόγραμμα αυτό από την κυβέρνηση θα επανενεργοποιηθεί και θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε νέα προκήρυξη να ζητήσουμε προσωπικό εκεί που έχουμε ανάγκη. Τώρα, υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας. Να τελειώσω και πείτε μετά. Δεν θα, ναι, δεν, για το πλάνο να πω δεν θα τελειώσω. 30 δευτερόλεπτα. Δύο θέματα εκτός ημερησίας που παρακαλώ το Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο να τα δεχτούν. Το ένα σας έχει σταλεί και αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού με σκοπό να ενισχυθούν οι πόροι για τη ΔΕΔΑΠΑΛ και να κάνουμε μια νέα προγραμματική σύμβαση για τις ανάγκες του Δήμου. Εξασφαλίσαμε από ιδίους πόρους το ποσό των 144.000 ευρώ και θα ήθελα παρακαλώ να συζητηθεί στο σώμα. Και το δεύτερο είναι μια εισήγηση που αφορά την τροποποίηση του προγράμματος Φιλόδημος, όχι ακριβώς την τροποποίηση, αλλά από όλα τα έργα που έχει υλοποιήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και έχουν φτάσει στο τέλος τους τώρα, έχει μείνει ένα υπόλοιπο περίπου 210.000 ευρώ, 216.000 ευρώ, το οποίο
προτείνουμε να ενταρθεί το έργο του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου Αγιάσου, το οποίο το υπόλοιπο έργο έτσι κι αλλιώς είχε ενταρθεί στο Φιλόδημο και έχει ολοκληρωθεί, και το μικρότερο ποσό να βγει ένα έργο συντήρησης των παιδικών χαρών και των κοινόχρηστων χώρων. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές παιδικές χαρές, αλλά βλέπουμε ότι κατά καιρούς παρουσιάζονται φθορές και καταστροφές. Άρα να υπάρχει ένα έργο συντήρησης, και επειδή το υπόλοιπο ποσό είναι 40.000 ευρώ και κουβέντισα και στην αρχή με τον κύριο Αυγουστίδη, πολύ σωστά, το υπόλοιπο ποσό της μελέτης μπορεί να καλυφθεί από πόρους του Δήμου. Απλά τώρα είναι μια πρώτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτείται ως προς την τροποποίηση του Φιλόδημους, και στη συνέχεια θα ξαναέρθει αυτό το θέμα σαν έγκριση τεχνικού προγράμματος μετά από αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Αυτά από μένα. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποδείξω τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δήμαρχος έκανε μια εισήγηση, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά την το ετούμενο που είναι η έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων, καθώς επίσης και το πρόγραμμα 55 συν. Τα υπόλοιπα δύο είναι ζητήματα, είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουν αφού γίνουν ερωτήσεις από πλευράς... Θα γίνουν ερωτήσεις, θεωρώ ότι έγινε όπως έγινε, αλλά καλό θα ήταν να μην γίνεται έτσι. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτά τα δύο πρώτα που αναφέρθηκε, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, θέλω να πω το εξής. Κατά την άποψή μου, όλοι πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας και να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα, διότι ομολογουμένως χρόνια τώρα μεταφέρονται αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τους απαραίτητους και τους συνοδεύοντες τις αρμοδιότητες αυτές πόρους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, η ενημέρωση δική μου λέει ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει διαψεύσει πλήρως το γεγονός ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα αυτό, απλά επειδή ουσιαστικά είχαμε μια δέσμευση η οποία δεν επαρκούσε, αυξήθηκε τελικά το ποσό αυτό κατά 125, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια, και ουσιαστικά αυξήθηκαν και οι θέσεις στις 26.500. Σημαίνει δε αυτό ότι άμεσα, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε ως ενημέρωση, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και με αυξημένες θέσεις και με αυξημένους πόρους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, διότι ομολογουμένως είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο για τα χέρια της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τα υπόλοιπα, αφού υπάρχει χρόνος, θα τα πούμε. Τήρηση θέλω να κάνω στο πρώτο κομμάτι που ανέφερε ο Δήμαρχος όσον αφορά το θέμα των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων, σαν παράταξη. Το συμφωνούμε και το έχουμε πει και το διεκδικούμε αυτό. Η ΚΑΠ των Δήμων και Περιφερειών είναι λεφτά τόσο των Δήμων όσο των Περιφερειών, προέρχονται από το 20% του φόρου εισοδήματος, το 12% του ΦΠΑ και το 11,3% του ΕΜΦΙΑ. Είναι λεφτά τα οποία με το νόμο 3986 του 2011 κατακρατούνται από την κυβέρνηση και δίδονται μέχρι... Έχει βάλει η κυβέρνηση πλαφόν 5,5 δις. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι πόροι που ουσιαστικά ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, και θέση μας είναι ότι και καλούμε και την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου να διεκδικηθεί δυναμικά να δοθούν αυτά τα λεφτά στους Δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ανάγκες που παρουσιάζονται τόσο στο κομμάτι της λειτουργίας τους, όσο και στο κομμάτι έτσι, της υλοποίησης των διαφόρων έργων. Έγινε, κύριε Αυγουστίδη. Λοιπόν, ένα αίτημα έχω, κύριε Πρόεδρε, μπορώ. Ένα αίτημα. Θέλω στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με δική σας πρωτοβουλία, να μας μοιραστεί ο πρότυπος κανονισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλους. Θα γίνει. Και δεν θα μιλήσω σήμερα γι' αυτό. Μισό λεπτό.
υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός ημερησίας, γιατί κατατεθήκαν δύο ψηφίσματα, τα οποία είναι όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολείων. Ένα ψήφισμα έχει κατατεθεί από την παράταξη Νέα Δράση Νέος Δήμος από τον κύριο Κατσαβέλη και για τη Λαϊκή Συσπήρωση ένα δεύτερο από τον κύριο Αυγουστίδη. Το εισηγούμε εγώ γιατί είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα, άρα για να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να τα εισηγηθεί εγώ ή ο Δήμαρχος. Υπάρχει και ένα τρίτο από ό,τι ξέρω. Όχι, όχι, ναι. Να κάνω μια πρόταση, αν θέλετε, προς το σώμα, αγαπητέ Πρόεδρε και μέλη. Θα έλεγα ο κύριος Κοτσόνης, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, μαζί με τον κύριο Κατσαβέλη και τον κύριο Αυγουστίδη, για να μην βάλουμε διαφορετικά ψηφίσματα, γιατί όλα είναι στην ίδια λογική, να συντάξετε είτε τώρα είτε στη διάρκεια της συνεδρίασης ένα, και στο τέλος να το ψηφίσουμε ομόφωνα, θεωρώ, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, το τρίτο, είπαμε ότι να λάβουμε υπόψη και του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο είχαμε και μια συνάντηση σήμερα, και ναι, να συγκεράσετε δηλαδή αυτά τα τρία και να καταλήξετε σε ένα κοινό κείμενο οι τρεις σας και να το ψηφίσει εδώ όλο το Συμβούλιο. Εδώ δεν είναι. Είναι ο Λευτέρης. Α, ο Λευτέρης. Συγγνώμη να ρωτήσω. Ναι. Να ρωτήσω πάνω. Συγγνώμη, το συλλογικό όργανο των δασκάλων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους δασκάλους. Έχει φέρει ένα ψήφισμα που νομίζω... Δεν είναι ακριβώς ψήφισμα, κυρία. Γιατί έτσι είναι, αναφέρθηκε. Ήταν κάλεσμα, ήταν απόφαση κάλεσμα στην κινητοποίηση που κάναν την προηγούμενη... Α, ωραία, γιατί νόμιζα ότι έφερε ψήφισμα. Θέλω να πω ότι μας εκφράζει όλους. Με αυτή την έννοια ήθελα να το πω. Αυτό που έχει βγει από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφορούσε τις διαδικασίες που γίνανε για την παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση μαζί με άλλους φορείς, γονείς, Ένωση Γονέων κλπ. Και μέσα από αυτό την ανακοίνωση του Συλλόγου έχουμε και εμείς, είμαστε σχεδόν ταυτόσιμες οι θέσεις. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορές. Ναι. Όχι, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών δεν έχει, από ό,τι ξέρω, δεν έχει στείλει στο Δημοτικό. Το φέραμε. Κύριε Κατσαβέλη, να ρωτήσω νομίζω κάτι. Ότι μπορείτε να καθίσετε να βγει έως ότου να τελειώσουμε εμείς, να βγει ένα ψήφισμα και από εκεί και πέρα τα λέμε. Εντάξει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Διαδικαστικά, πάνω στο θέμα του ψηφίσματος, μπορούμε να τοποθετηθούμε βάσει του κανονισμού? Γιατί όταν επικοινωνήσαμε με το αγαπητό γραμματέα του Συμβουλίου, μας είπε ότι επειδή έχουμε υποβάλει την Παρασκευή τα ψηφίσματα, δεν έχουμε δικαίωμα, ας το πούμε, να το θέσουμε και να τοποθετηθούμε, να θέσουμε σε ψηφοφορία. Θα πρέπει, είναι θέμα του Προέδρου και του Δημάρχου, να καταθέσει, ας πούμε, να πάρει την πρωτοβουλία. Να το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ισχύει από τον κανονισμό, ρωτώ, δεν ξέρω. Επειδή είναι εκπρόθεσμο, κατάλαβε, γι' αυτό μπορεί να το εισηγηθεί, να το εισηγηθούμε ή εγώ, ή ο κεντροσύμμαχος ή εγώ. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Αλλά θα τοποθετηθείτε μετά, δεν το συζητάμε. Ναι. Λέμε... Αλλά το συλλογικό όργανο αυτό φέρει. Λοιπόν, πάμε, ερωτήσεις. Μισό λεπτό θα... Κατάλαβα. Κάτσα. Ναι. Άλλος. Λοιπόν, πάμε. Πώς θα ήταν καλύτερο, κύριε Δήμαρχε, επειδή είχατε συνάντηση με το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών για κάποια θέματα, για να μην τα θέσω σαν ερωτήματα, μήπως να υπάρξει μία ενημέρωση, αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ή κάποια πράγματα τα οποία συζητήθηκαν στη συνάντηση. Πέρα από τα
ζητήματα σε σχέση με το ψήφισμα και τη στήριξη που εκφράσαμε και εμείς κατηδίαν και στο Σύλλογο. Συζητήθηκαν, μας κάναν την ερώτηση σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Είπα ότι προετοιμάζουμε τις μελέτες αυτό το διάστημα, ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και θα είμαι έτοιμος, όπως φυσικά θα ενημερώσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Σύλλογο Διδασκόντων, για το ποια σχολεία θα μπορέσουμε να υποβάλουμε στην πρόταση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που είναι ανοιχτή. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είπα για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε σήμερα, και επειδή οι πόροι των σχολικών επιτροπών δεν αρκούν να γίνουν όλα αυτά τα έργα που πολλές φορές απαιτούν τα σχολεία για τους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές, είπαμε ως τεχνική υπηρεσία κατά καιρούς θα οριμάζουμε κάποιες μελέτες και να κάνουμε κάποια έργα και εμείς μεγαλύτερης εμβέλειας, όχι μεγάλα, νέα κτίρια και όλα αυτά, για να βοηθήσουμε τα σχολεία. Και ένα τρίτο, βάλανε το αίτημα σε σχέση με το πώς μπορούν κάποιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να ενισχυθούν από το Δήμο, δεδομένου ότι υπάρχει δυσκολία για τη στέγαση και για τη σύντηση και όλα αυτά. Είπα ότι θα το εξετάσουμε και το βλέπουμε. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και είπαμε ότι θεσμικά μπορούμε και μία φορά το μήνα, όπως και με άλλους φορείς το κάνουμε αυτό, να συναντιόμαστε και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Μπορείτε να είστε και εσείς, να υπάρχει αντιπολίτευση δηλαδή σε αυτές τις συναντήσεις, για να υπάρχει μια αμφίδρομη ενημέρωση, γιατί πάντα οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που και οι γονείς βλέπουν τις ανάγκες στα σχολεία μας, που πάντα είναι πάρα πολλές και ποτέ δεν μπορούμε να τις καλύψουμε στο 100%. Κύριε Μανούσο. Προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ θα ήθελα μια ερώτηση. Μήπως, κύριε πρόεδρε, μπορούμε να ενημερωθούμε πότε θα εκδοθούν λογαριασμοί έδρευσης στην περιοχή της Γιάρας? Μήπως έχετε κάποια ενημέρωση? Γιατί φτάσαμε Σεπτέμβριο, δεν έχουμε πάρει κανένα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθει ένας λογαριασμός που θα έχει ξεφύγει τελείως. Ναι, έχετε ένα δίκιο, διότι ήταν τόσες πολλές οι βλάβες φέτος στη Γέρα. Ξέρετε ότι είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που κάνει και τις βλάβες και τον καταμετρητή. Έχουμε καθυστέρηση εκεί. Σύντομα έχει υπογραφεί καινούργια σύμβαση και θα βγουν και λογαριασμοί. Θα μπορούσα να σου κάνω μια πρόταση, φιλικά. Να μην βγει ένας λογαριασμός. Έχει να βγει λογαριασμός από πέρυσι τον Αύγουστο. Μένουν 4 τρίμηνα. Δεν θα πάμε στο 1 ευρώ το κυβικό. Για αυτές τις πονηριές ξέρω, γι' αυτό σου το λέω. Όχι, καμία, μακριά από μένα αυτό. Όχι, για... όχι, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το. Ετοιμολόγηση γίνεται βάσει τις τιμές που ισχύαν μέχρι τότε που ισχύαν και τις τιμές που ισχύαν... Όχι, όχι, με τις καινούργιες τιμές. Δεν κουβεντιάζω αυτό. Μην αλλάξουμε όμως... κλίμακα. Αν μετρηθούν τώρα, θα μετρηθούν 300 κυβικά. Δεν θα πάμε στην κλίμακα το 1 ευρώ που έχει κατανολώσει ο άλλος το Μάρτιο. Α, ναι, ναι. Καταλάβατε ναι, πώς ναι, το λέω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, για καινούργιες τιμές, καινούργιες θα πάμε. Δεν υπάρχει. Ναι, το έχω πει και εγώ. Αυτό θέλω να το προσέξετε λίγο, γιατί έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και εσείς θα την πληρώσετε την ΙΦΟ, όχι εγώ βέβαια. Κυρία Αλεξανδρή. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να κάνω, επανέρχομαι σε ένα ερώτημα που αφορά τη διεύθυνση περιουσίας του Δήμου, τους αρμόδιους αντιδημάρχους διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικής πρόνοιας και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αίτηση χορήγηση στοιχείων, ερώτηση προς παροχή εξηγήσεων. Κύριε Πρόεδρε, σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλα προς τη Δημοτική Αρχή ερώτημα με το οποίο ζητούσα να πληροφορηθώ για τον αριθμό των κληροδοτημάτων του Δήμου Μυτιλήνης, ποια έχουν ως αντικείμενο τη χορήγηση υποτροφιών και τον τρόπο και προϋποθέσεις χορήγησης αυτών. Πέρασε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα αρκετών μηνών και ακόμη απάντηση δεν έχω λάβει. Επανέρχομαι λοιπόν, ρωτώντας τους αρμόδιους αντιδημάρχους και απαιτώντας πλέον μια απάντηση το συντομότερο δυνατό. Ποια κληροδοτήματα διαχειρίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης, πόσα από αυτά προβλέπουν τη χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά ασθενείς φοιτητές, μαθητές του Δήμου μας, ποιοι όροι και προϋποθέσεις υπάρχουν για τη χορήγηση των εν λόγω βοηθημάτων υποτροφιών και πότε ξεκινάει η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Ποιος υπάλληλος, εντεταλμένος ή εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου διαχειρίζεται κάθε ένα από τα κληροδοτήματα.
Και πέμπτο, τα οικονομικά στοιχεία ΕΚΑΣ του κληροδοτήματος και το ποσό που αυτό διαθέτει κάθε χρόνο. Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο αφορά το Δήμαρχο και επανέρχομαι γιατί το γνωρίζει, απευθύνομαι σε εκείνον. Το Σώμα ενημερώθηκε από εμένα για την ανάγκη συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης κτηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στον κάτω Χάλικα, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας συγγενών νοσηλευόμενων από το Βοστάνιο Νοσοκομείο. Ένα όραμα του αείμνηστου ιατρού Φώτη Παπαλισάνδρου που το γνωρίζετε όλοι, το οποίο πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του? Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνω και μια επισήμαση. Πολύ ωραία, ολοκληρώθηκε η πρόσωψη της πυροσβεστικής. Συγχαρητήρια. Αλλά η μελέτη του έργου, πρέπει να γίνει και μια επισήμανση όμως. Η μελέτη του έργου ανάπλασης του κτηρίου της πυροσβεστικής στην οδό αεροπόρου Γιαναρέλη και δημιουργίας εκεί κέντρου φιλοξενίας αστέγων ξεμπλόκαρε, δρομολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας. Πρέπει να ενημερωθούν οι σύμβουλοι και το Σώμα για το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση αυτού του μικρού έργου που θα βοηθήσει πολύ τους πολίτες της Μυτιλήνης. Το αναφέρω, κάνω αυτή την επισήμανση, γιατί έχω ενημερωθεί, έχω πληροφορηθεί από τα μέσα, από τις εφημερίδες, κάποια στοιχεία που δεν είναι πλήρως σωστά. Γι' αυτό έρχομαι να το επαναφέρω και να το διορθώσω. Ωραία, να απαντήσω εγώ στο δεύτερο. Στο πρώτο. Να πω κάτι. Ναι. Τα θέματα αυτά νομίζω ότι γι' αυτό είναι και το Συμβούλιο της Λογοδοσίας. Σωστά, τα οποία μπορεί να... Δύο λεπτά να σας διακόψω πριν πείτε. Όταν αφήσω αυτό το θέμα, γιατί το ρώτησα, έκανα το ερώτημά μου στα πρώτα συμβούλια που είχαμε, δημοτικά συμβούλια. Αν το ρωτήσω τον επόμενο μήνα, οι φοιτητές θα έχουν πάει... Όχι, εγώ άλλο θα έλεγα. Θα έχουν πάρει το δρόμο τους. Μισό λεπτό. Το γνωρίζω. Δεν μ' άφησες να τελειώσω. Θα έλεγα καλό θα είναι όλα αυτά, τα οποία είναι και θέλουν απάντηση, πρέπει να εμπλέκονται πολύ. Μπορεί, ναι. Ναι, και όλα αυτά και θέλει και χρόνο για να συζητηθεί. Κύριε Πρόεδρε, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Αυτό θα το δεν... καταθέσω, μπράβο. Σε εσάς το καταθέτω. Εντάξει, για σωστά. Να το πάρω εγγράφος. Λοιπόν, ωραία. Άρα θα έλεγα, Δήμαρχε, θα απαντήσεις ή θα απαντήσεις εγγράφος για όλα αυτά. Το... Εγγράφος θέλω, δεν ωραία. Θα ήθελα ωραία. Να το πούμε προφορικά, να τέλει. Γνωρίζουμε. Και απλά για εγγράφος μπορείτε να απαντήσετε για τα κληροδοτήματα υπηρεσιακά, όπως σωστά το θέτει η κυρία Αλεξανδρή. Απλά να απαντήσω λίγο για το κτίριο της παλιάς πυροσβεστικής. Πράγματι ολοκληρώνεται τώρα η επισκευή. Πράγματι είχατε με ρυμνήσει και μάλιστα είχαμε συνεργαστεί τότε που ήμουν και στην περιφέρεια ώστε να παραμείνει το έργο ως μελέτη με τους πόρους της περιφέρειας και να μετατραπεί σε κέντρο αστέγων. Αυτό που κάναμε εμείς είναι αναθέσαμε πράγμα το οποίο είχατε προβλέψει πάλι. Είχατε προβλέψει ένα ποσό από τη μελέτη για να ανατεθεί ο φάκελος σε εξωτερικό συνεργάτη για να βγει ακριβής προϋπολογισμός και ό,τι απαιτείται. Αυτό έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5 μήνα, και προκύπτει μία αύξηση του προϋπολογισμού κατά 100 περίπου χιλιάδες ευρώ. Έχουμε κάνει έτοιμα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι σύντομα θα μας το εγκρίνουν. Οπομένως, στη συνέχεια βγαίνει η μελέτη στον αέρα. Όχι, Δήμαρχε, πολύ σωστά όλα αυτά. Το γνωρίζω γιατί είχαμε συνεργαστεί. Yeah. Θέλω να πω ότι το κέντρο ξεκίνησε σαν κέντρο Αλτσχάιμερ. Από πριν, λέτε. Όταν ήρθα εγώ, ανέλαβα, έγινε μετατροπή του φακέλου σε κέντρο φιλοξενίας αστέγων. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί έχω μία μεγάλη ευαισθησία, καλός ή κακός, και το τρέχω επειδή θέλω να βοηθήσω. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είπα κάτι διαφορετικό εγώ, ούτε δημόσια, ούτε... Σωστά, α, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα τα υπόλοιπα, κυρία Αλεξανδρή, θα τα λάβω εγγράφος. Κύριε Αυγουστίδη. Κύριε Ταρέκο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ταρέκο. Το έγγραφο να το δώσω. Ναι, θα σου το δώσω, ναι. Έλα. Κύριε Αυγουστίδη. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Αντιδήμαρχο της Πολεοδομίας και έχει να κάνει με ένα θέμα που αφορά το σημαντικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολεοδομία όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού. Παρά το ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς των μηχανικών και το παράρτημα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΟΕ είχαν αναδείξει και δημοσιοποιήσει τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και στις δύο πολεοδομίες του νησιού, ειδικότερα στην πολεοδομία του Δήμου Μυτιλίνης που μας ενδιαφέρει, του Δήμου μας, προβλήματα που σχετίζονται με τη σοβαρή έλλειψη του απαιτούμενου προσωπικού και παρά τις διαβεβαιώσεις και τις ελπίδες που εξέφρασε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αν θυμάστε, του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος ότι θα έρθει προσωπικό κλπ. Στις αρχές Αυγούστου, από ό,τι πληροφορούμαστε από φίλους μηχανικούς, η μία από τις δύο υπαλλήλους που ήταν επιφορτισμένες με τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία. Σαν να μην έφτανε αυτό, από σήμερα Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, έκλεισε μέχρι νεοτέρας και το αρχείο της υπηρεσίας, το οποίο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για μια σειρά από διαδικασίες μηχανικών, καθότι έληξαν οι συμβάσεις των υπαλλήλων που δούλευαν εκεί. Από ό,τι νομίζω ήταν συμβάσεις σε ορισμένο χρόνο, 8 μήνα, κάτι τέτοιο. Η ερώτηση είναι με ποιανού ευθύνη μετακινήθηκε η υπάλληλος ελέκτρια σε άλλη υπηρεσία και αν δεν ευθύνεται ο Δήμος για τη μετακίνηση αυτή, αν έγινε κάποια ενέργεια ώστε να μην χάσει η υπηρεσία την εν λόγω υπάλληλο που ήταν κρίσιμη για το έργο του ελέγχου των οικοδομικών αδειών. Επίσης, τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για το θέμα του αρχείου τόσο βραχυπρόθεσμα, ώστε να ξαναλειτουργήσει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο και μακροπρόθεσμα, ώστε να μην ξαναπαρουσιάσει το ίδιο πρόβλημα. Και τέλος, ένα γενικότερο ζήτημα, τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή από εδώ και πέρα, συνολικά για το σοβαρό ζήτημα υπολειτουργίας της πολεοδομίας. Θα μπορούσα, κυρία Αντιδήμαρχε, να σταματήσω εδώ και να πω «ΟΚΕΙ, βάζω τελεία», αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις με πρόλαβαν. Αργά το απόγευμα πήρα μία ενημέρωση, μία επίγουσα ενημέρωση από την πολεοδομία που υπογράφει η προϊσταμένη της διεύθυνσης προς το ΤΕΕ με την παράκληση να κοινοποιήσει αμελητή προς τα μέλη του την ανακοίνωση, όπου λέει μεταξύ των άλλων «Λόγω της άνευ προηγουμένου αποδυνάμωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Μυτιλίνης, στο εξής και μέχρι νεοτέρας, όλα τα τμήματα θα λειτουργούν με το σύστημα του ραντεβού. Παρακαλούνται οι ιδιώτες μηχανικοί να επικοινωνούν για τις υποθέσεις τους με τον αρμόδιο υπάλληλο, είτε τελεφωνικά είτε μέσω email», κλπ. Κλπ. Για να μην... Μπορείτε να τη δείτε την ανακοίνωση. Θα ήθελα να σταθώ εκεί που είναι ουσιαστικά η πιο επίσημη επιβεβαίωση αυτών των θεμάτων που έθεσα προηγουμένως, ότι τελικά έχουμε μια κατάρρευση της λειτουργίας μιας κρίσιμης υπηρεσίας όπως είναι η πολεοδομία, κατεβάζει ρολά στην άμεση επαφή με τους ιδιώτες μηχανικούς και λέει ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργούμε με ραντεβού όπως οι οδοντίατροι, όπως οι γιατροί κλπ. Είναι νομίζω ένα πολιτικό ζήτημα. Άκουσα. Κύριε Αγωστίδη, τελειώνω. Την ερώτηση. Ναι, θα το αποθετήσω μετά. Απαντήσω εγώ γιατί έβαλε και κάποια ζητήματα. Καταρχάς, αρχές του έτους είχε βγει διαγωνισμός πανελλαδικός για τη στελέχωση των Δήμων, στην οποία από παλιότερες πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου είχαν εγκριθεί 8 θέσεις για το Δήμο Μυτιλίνης. Οι 4 ήταν ΠΕ διοικητικού οικονομικού και οι 4 ήταν μηχανικοί. Από βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα πριν ένα μήνα και βγήκε και μία κύκλωση την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καλέσουμε και με τα προσωρινά αποτελέσματα και έτσι τα κάναμε ήδη, όποιους επιθυμούν από τους επιτυχόντες να διοριστούν μέχρι να, με μία σύμβαση ορισμένου χρόνου που ορίζει ο νόμος, μέχρι να βγουν τα οριστικά. Από τις 8 θέσεις λοιπόν, οι 4 ΠΕ διοικητικού οικονομικού είχαν επιτυχόντες. Δυστυχώς, από τις 4 θέσεις των μηχανικών, μόνο μία είχε επιτυχόντες. Όλοι οι άλλες δεν εξέφρασε κανένα συνάδελφός μου ενδιαφέρον να διοριστεί και αυτό δεν έγινε μόνο στο δικό μας το Δήμο, από ό,τι πληροφορήθηκα, έγινε και σε άλλους Δήμους, κυρίως νησιωτικούς και σε ένα βαθμό οφείλεται για το γεγονός ότι...
οικονομικό σε σχέση τις αμοιβές που δίνει το δημόσιο, έτσι το αντιλαμβάνεστε όλοι, να μην υπερθεματίσω. Τώρα, η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν μετακινήθηκε παρά τη θέλησή της, υπήρχε μια συνεννόηση. Αυτό που κάνουμε να καλύψουμε άμεσα, αλλά πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα, υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, θα είδατε ότι βγήκανε 4 θέσεις στον αέρα με συμβάσεις 8 μήνων ορισμένου χρόνου. Από αυτές οι 2 είναι μηχανικοί, ένας ΠΕ πολιτικός μηχανικός και ένας ΤΑΕ μηχανολόγος μηχανικός. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος Σεπτεμβρίου, μετά και τις εγκρίσεις των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, θα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς, θα καλύψουν τις ανάγκες της πολεοδομίας και παράλληλα προσπαθούμε να την ενισχύσουμε και από μηχανικούς τεχνικής υπηρεσίας, οι οποίοι και αυτοί είναι πεπερασμένοι και το γνωρίζετε. Αν είχαν έρθει αυτοί οι 4 άνθρωποι, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Περιμέναμε 4, έρχεται ένας. Και επειδή έχουν εγκριθεί και άλλες 6-7 θέσεις μηχανικών, οι οποίες σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών θα βγει νέα προκήρυξη προσλήψεων περίπου τέλος Οκτωβρίου, που θα αφορά βέβαια και ανθρώπους καθαριότητας, που έχουν εγκριθεί και από προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, 18 αν δεν κάνω λάθος είναι η καθαριότητα, 13 εργάτες και 5 οδηγοί, αλλά το επιστημονικό προσωπικό ενδέχεται πάλι και αυτό, γιατί πάλι θα είναι με βάση τους ανθρώπους που δώσανε το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ενδέχεται πάλι να μην καλυφθούν. Επομένως πρέπει όλοι μας και πρώτα απ' όλα εμείς να δούμε πώς θα καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν για επιστημονικό προσωπικό και δήμοι μηχανικούς. Τώρα, όσον αφορά το αρχείο, άμεσα μέσα στη βδομάδα θα λυθεί το θέμα και θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση. Μπορεί να σας πει και περισσότερο και ο Αντιδήμαρχος, αν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Συμπληρώσω, κύριε Δήμαρχε, και να πω ότι, κύριε Αυγουστίδη, το αρχείο δεν βγάλαμε ανακοίνωση ότι θα λειτουργεί μέχρι νεοτέρας. Βγάλαμε ανακοίνωση ότι για Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, επειδή έγινε αυτή και έφυγε η υπάλληλος, επειδή σταμάτησε η υπάλληλος του ΔΕΔΑΠΑΛ, θα παραμείνει κλειστό για να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε το θέμα. Όπως και θα το έχουμε διευθετήσει. Τα ραντεβού όμως που αναφέρατε, η υπηρεσία, τα τμήματα μάλλον της πολεοδόμησης λειτουργεί με ραντεβού. Και τα τμήματα των αδειών λειτουργεί με ραντεβού. Το αρχείο δεν ήταν, λόγω της συγκυρίας αυτής, θεωρώ ότι καλώς κάναμε μέχρι που να δούμε πώς θα δρομολογηθεί. Ήδη εμείς σαν αρχείο είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε άτομο εκεί. Διότι, όπως γνωρίζετε και αν γνωρίζετε βέβαια, έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση και θέλει ένα άτομο το οποίο να είναι κατάλληλο, δηλαδή να είναι μηχανικός, ώστε η ψηφιοποίηση να γίνεται ο φάκελος πλήρης, να υπάρχουν κατάλληλες άδειες, κατάλληλα τοπογραφικά σχέδια κτλ. Όσον αφορά την κυρία Παπασουτηρίου που έφυγε, ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν πριν σχεδόν αναλάβει την καινούργια Δημοτική Αρχή. Ήταν μια καλή υπάλληλος, όμως υπήρχε ένα θέμα σοβαρό, το οποίο έπρεπε, θεωρώ και καλώς κάναμε, και μετακόμισε σε άλλη υπηρεσία. Αυτά. Λοιπόν. Ναι. Ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι η ανακοίνωση της πολεοδομίας ουσιαστικά λέει την αλήθεια, ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου αποδυνάμωση της πολεοδομίας. Είναι, αν με επιτρέπετε, είναι υποκειμενικό του συγκεκριμένου υπάλληλου που το έγραψε και δεν είχαμε λάβει και γνώση, έτσι. Και εγώ το έμαθα μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου που είμαι μέλος και μου ήρθε με email. Εισέλθω, ας πούμε, στο τυπικό. Ούτε εγώ, αλλά θέλω να σας πω λίγο ότι δεν είναι. Εισέλθω στο τυπικό της υπόθεσης. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην πολεοδομία είναι γνωστό της πάση. Έτσι. Το ζήτημα είναι, και θέσατε πολύ σωστά το θέμα, ότι δεν πρόκειται να έρθουν μηχανικοί. Με αυτούς τους μισθούς που υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες και δεδομένης της δυνατότητας που έχουν οι μηχανικοί να απασχοληθούν στον υπόλοιπο τομέα. Κύριε Αυγουστίδη, ξεφεύγουμε. Η επίρρεση τώρα κάνει σε ανάλυση των προτάσεων και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα βγει τίποτε. Ωραία, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Δεν είναι ερώτηση. Είναι τοποθέτηση. Παρατήρηση είναι. Ένα σχόλιο. Σχόλιο. Μπορώ να κάνω σχόλιο. Λοιπόν, κύριε Τζιμί, πάμε, κύριε Τζιμί. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε. Τώρα θα με κάνετε να αποχωρήσω, κύριε. Να αποχωρήσει. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ας μην το. Τώρα θα κάνει το. Έλα, μιλήστε. Έτσι.
Έχω τοποθετήσεις. Ερώτηση να κάνω. Έχω τη δυνατότητα. Για ερώτηση είναι. Ή όχι. Για ερώτηση. Να κάνω ένα σχόλιο για ερώτηση, σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Για ερώτηση είναι. Για ερώτηση. Συνεχώς με κόβετε. Το παρατηρώ αυτό το γιατί πράγμα. Γιατί κάνετε πολιτικές τοποθετήσεις. Μα πολιτικό είναι το όργανο. Δεν είναι δικαστικό. Οι ερωτήσεις δεν είναι για τοποθετήσεις. Πολιτική μου είναι η τοποθέτηση. Πάλι τέλει. Πώς να γίνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συμβούλων με αυτόν τον τρόπο. Εσείς τον αντιλαμβάνεστε εγώ ως γραφειοκρατικό διαδικαστικό. Εγώ τηρώ τον κανονισμό, εντάξει. Λοιπόν. Αφήστε μου λοιπόν να ρωτήσω. Ερώτηση, κάντε την ερώτηση. Ένα σχόλιο κάνω. Κάντε. Είπα λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο ότι από τη μια φεύγουν υπάλληλοι. Από την άλλη δεν έρχονται και ούτε υπάρχει μεγάλη διάθεση από τους μηχανικούς. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αναδείξετε και πρέπει να λάβετε έτσι κάποιες δράσεις και να βγείτε επιθετικά προς τα διεκδικώντας κάποια ζητήματα, αλλιώς γίνεστε μέρος του προβλήματος. Αλλιώς αποδέχεστε αυτή τη λειτουργία που την έχουν θέσει οι κυβερνήσεις εδώ και πόσα χρόνια να αποδυναμώνουν κρίσιμες υπηρεσίες και να εκχωρούν στη συνέχεια λόγω της αγανάκτησης του κόσμου, της αρμοδιότητας αυτές τους ιδιώτες. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα, 10 δευτερόλεπτα. Απλά αυτές τις ενέργειες τις κάνουμε. Απλά συνηθίζω και γιατί έτσι πιστεύω ότι είναι το σωστό, οτιδήποτε κάνουμε σε επαφή με τα Υπουργεία, αρμοδίως και εγγράφως, μετά δεν τα ανακοινώνουμε μέχρι να έχουμε ένα τελικό θετικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι γενικά οι μισθοί του δημοσίου πρέπει να αυξηθούν, πόσο μάλλον σε επιστήμονες και ειδικότητες που εκλείπουν, και αυτό πρέπει να γίνει. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια αντίστοιχα να γίνει γιατρέ στον ιατρικό κόσμο. Βλέπω ότι επειδή αντίστοιχα και στα νοσοκομεία έχουμε λήψεις, η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει παραπάνω χρήματα για αυτούς που είναι και κίνητρα. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο πρέπει να γίνει τουλάχιστον για τους νησιωτικούς και παραμεθόριους δήμους και για άλλες ειδικότητες και για μας. Κάποια στιγμή η νησιωτικότητα και τα προβλήματα της που φωνάζουμε 40 χρόνια τώρα θα πρέπει να γίνει. Συνέλευση στη Ρόδο δεν γίνεται για την νησιωτικότητα. Δεν είδα ούτε από την ΠΕΔΕ ούτε από την ΚΕΔ να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα. Σοβαρά. Λοιπόν. Κύριε Τζημία, αφήστε τον Προκόπη να μιλήσει. Πάμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι προς τον αντιδήμαρχο, κύριο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Αφορά το χώρο εντός του Δημοτικού Σταδίου και συγκεκριμένα την περίφραξη του σταδίου που διαχωρίζει τις κερκίδες από τον υπόλοιπο, από τον χώρο άθλησης. Δεν ξέρω αν ποιος μιλάει, εκεί τώρα δεν ανακούγομαι. Λίγο πριν τη συναυλία που διοργανώθηκε, από το Δήμο τον Αρβανιτάκη Ζουγανέλη, όπως πληροφορήθηκα, έπεσε ένα τμήμα της περίφραξης και συγκεκριμένα μια σιδερένια πόρτα. Έκτοτε, από 19 Αυγούστου, έχουν παρέλθει σχεδόν 2 εβδομάδες, η πόρτα βρίσκεται κάτω και στο χώρο της πόρτας βρίσκεται ένα εμπόδιο, αυτά τα οποία πρέπει να βρίσκονται μέσα στο χώρο για να αθλούνται οι συνδημότες μας. Η ερώτησή μου είναι πότε αναμένεται να επιδιορθωθεί κατά πρώτον και κυρίως επειδή μέσα αθλούνται συνδημότες μας, νέα παιδιά, εάν έχει με αφορμή αυτό το περιστατικό, αν έχει ελεγχθεί και ο χώρος εντός της περίφραξης, αυτή η σιδερένια περίφραξη, για να μην συμβεί κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ. Και η δεύτερη, αφού απαντηθεί. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Χαίρομαι που κάνετε αυτό το ερώτημα, κύριε Τζιμή. Εντάξει, σίγουρα από τη στιγμή που στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης καθημερινά γυμνάζεται αρκετός κόσμος, είτε είναι παιδιά είτε είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, σίγουρα αυτά με τα θέματα συντήρησης και ιδίως στο σημείο που λέτε, το έχουμε εντοπίσει. Όντως έγινε η ζημιά εκείνη τη μέρα, πάλι καλά που δεν χτύπησε για κάποιος άνθρωπος. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μη συντήρησης όλων αυτών των χρόνων. Το έχουμε δρομολογήσει και
σύντομα θα έχει αποκατασταθεί. Ένα λεπτό. Αυτός ο χώρος τώρα παραχωρήθηκε για εκδηλώσεις, για αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα βρίσκονται αυτή τη στιγμή και αθλούνται παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχει ελεγχθεί. Έχουν περάσει 2 ολόκληρες εβδομάδες. Έχει ελεγχθεί. Έχει ελεγχθεί. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εντοπίσει ποια είναι τα σημεία. Τώρα με ιδία μέσα, με ανθρώπους του Δήμου, με υπαλλήλους του Δήμου, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε ζημιά που είναι στο χέρι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση αφορά τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και όποιον άλλον κρίνει αυτό αρμόδιο για να ποντίσει. Αφορά την παραλία αεροδρομίου στη δεύτερη καντίνα. Όπως είναι γνωστό, άλλωστε αυτό συμβαίνει και κάθε χρόνο. Ο συνδημότης μας, ο οποίος δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη καντίνα, την εκμεταλλεύεται έχοντας και τις ξαπλώστρες. Περίπου στην, και να πω, ηρίστο εμπαρόδο, παρότι δεν είναι ευθύνη του άνθρωπος και περιποιεί τιμή για εκείνον, έχει αναλάβει τη λειτουργία του C-Track για τους συνδημότες μας και επισκέπτες του νησιού μας, οι οποίοι αδυνατούν να μπουν στη θάλασσα με άλλο τρόπο, και της γενικότερης συντήρησης του χώρου. Στην 1η Σεπτεμβρίου σταματάει τη δραστηριότητά του. Και μαζί με το κλείσιμο της καντίνας και το μάζεμα του υπόλοιπου χώρου, σταματάει και η λειτουργία του C-Track, σταματάει και η λειτουργία των ντουζ. Το λέω διότι το νησί μας έχει αυτή τη στιγμή και οι πόλοι μας χιλιάδες επισκέπτες και οι ντόπιοι. Νομίζω ότι πρέπει να εγκύψουμε σε αυτό το θέμα. Είναι μια μεγάλη πλάζ και κυρίως έχει και αυτό το μηχάνημα για να εξυπηρετούνται οι συνδημότες μας, να μην σταματήσει από 1η Σεπτεμβρίου η λειτουργία τους. Καλησπέρα σας. Όσον αφορά το C-Track, δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργεί το μηχάνημα χωρίς να υπάρχει έλεγχος από κάποιον ή να το χειρίζεται κάποιος. Οπότε δεν γίνεται να λειτουργήσει. Άρα μου λέτε ότι ο άνθρωπος ήταν εξουσιοδοτημένος που λειτουργεί την καντίνα, φτιάχνει καφέδες, να αφήσει τον καφέ να πάει να λειτουργήσει το C-Track. Ναι, φυσικά. Ήταν εξουσιοδοτημένος. Φυσικά, ναι. Φυσικά. Δεν έπρεπε να είναι δημοτικός υπάλληλος. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει δημοτικός υπάλληλος. Όσον αφορά τα ντουζ, φέτος θα συνεχίζουν να λειτουργούν. Νομίζω. Το C-Track θα βγει. Ήδη έχει αφαιρεθεί το C-Track, σήμερα αφαιρέθηκε. Άρα προχωράμε στα εκτός ημερησίας. Κύριε Δήμαρχε, το εισηγηθήκατε το πρώτο θέμα όσον αφορά για το θέμα της Αγιάσου. Συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι. Φυσικά υπάρχει το μηχάνημα στην Πλάζ που είναι αρκετά κοντά. Εντάξει, δηλαδή λέτε ότι οι άνθρωποι από το Καγιάννη, από την Νεάπολη, να μετακινηθούν στην Πλάζ. Ναι, ναι. Αδυνατεί να βρει άλλο τρόπο ο Δήμος και στηρίζεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπερβάλλει αυτό εν μέσω θέρους, εν μέσω της δουλειάς του για τη λειτουργία του C-Track. Αυτό δεν περιποιεί, όχι γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη φέτος. Δεν περιποιεί τιμή για κανέναν μας και πρέπει να βρούμε άμεσα μια λύση. Αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή πάντως λύση δεν υπάρχει, ούτε προσωπικό υπάρχει να μένει εκεί πέρα για να λειτουργεί το μηχάνημα. Αυτό που προτείνουμε είναι η χρήση του μηχανήματος στην Πλάζα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, αυτό το εκτός ημερησίας. Ερωτήσεις. Νομίζω... Γι' αυτό που εισηγήθηκε το εκτός... Για το φιλόδημο. Άρα... Απλά να μπει στο... Κύριε Δήμαρχε, για το ζήτημα των παιδικών χαρών... Προφανώς θα πείτε να μπει στο αποφασιστικό του, κύριε Κρυμπιντήρη, της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο προϋπολογισμός όσον αφορά τη συντήρηση των παιδικών χαρών θα αυξηθεί από πόρους του Δήμου και θα έρθει στην τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Επιπλέον δηλαδή θα είναι πόροι του φύλου. Αυτό δεν είναι. Αυτό. Άρα περνάει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στο δεύτερο. Είναι η έγκριση της 58ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης. Ήταν να το εισηγηθεί ο κύριος Καρασάβας, ο οποίος όμως για λόγους νοτέρας γιατί βρίσκεται εδώ. Δήμαρχε, θα το...
Κύριε... Είναι Δημοτικής Επιτροπής. Εντάξει, ο κύριος Καρέκος ή εγώ. Με συγχωρείτε. Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, είναι η 58η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλίνης. Μα ακούτε. Λίγο, επειδή δεν κατάλαβα, συζητάμε το πρώτο θέμα. Πάρε το μικρόφωνο κοντά σου, Παναγιώτη. Τροποποίηση, ναι. Η οποία πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή στις 38 του 2024, που έγινε μια έκτακτη και κατεπίγουσα συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας την εισήγηση κτλ. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη διάθεση καθαριότητας και ανακύκλωση του Δήμου Μυτιλίνης την έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, κρίνεται απαραίτητη συζήτηση του θέματος αυτού, προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ, ΛΕΣΒΟΥ, ΔΕΔΑΠΑΛ, ΑΕ για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της διάθεσης καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλίνης. Ερωτήσεις. Περνάει. Τοποθετήσεις. Παρακαλώ. Μιας και κύριε Φραγκόπουλος. Ναι, απουσιάζαμε τη συγκεκριμένη ημέρα στη συζήτηση αυτού του θέματος και επειδή θεωρούμε ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ όσο και με την ευρύτερη λειτουργία του Δήμου και αναγνωρίζοντας την σημαντική, την αδύρυτη ανάγκη για να προχωρήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξυπηρετούν τους δημότες μας, εμείς ως παράταξη, είμαστε θετικοί υπό μία προϋπόθεση βασική. Η προϋπόθεση αυτή έχει να κάνει με την επανατοποθέτηση, επαναπρόσληψη όλων όσων έχουν αποχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή για μας είναι μια βασική προϋπόθεση για να δώσουμε τη συνένεσή μας και να προχωρήσει η διαδικασία. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη, αλλά πρέπει αυτό να τεθεί ως βασική προϋπόθεση. Ποιος θα απαντήσει. Καταρχήν καταλαβαίνετε ότι όλα τα πράγματα σχετίζονται με οικονομικά. Που σημαίνει ότι αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να τα πάρουμε όλα τα άτομα και τα λοιπά, φυσικά και θα το πράττουμε. Αυτή τη στιγμή έχει ανάγκες ο Δήμος στην καθαριότητα και στην ανακύκλωση. Κάναμε λοιπόν τροπή στον προϋπολογισμό και βρήκαμε κάποια χρήματα με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, τα οικονομικά πανελλαδικά των Δήμων δεν είναι καλά, γιατί συνέχεια αυξάνονται οι υποχρεώσεις και οι δαπάνες των Δήμων. Χωρίς όμως να έχουμε ανάλογα έσοδα από το κράτος. Λοιπόν, οπότε με βάση τα οικονομικά μας προχωράμε. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε αυτή την τροποποίηση. Βρήκαμε αυτό το ποσό, τα 143.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν είδατε η τροποποίηση από πού πάρθηκαν τα χρήματα κτλ. Για να μπορέσουμε για άλλους 2 μήνες να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες μας στο θέμα της καθαριότητας. Φυσικά, αν υπάρχουν χρήματα μετά από 2 μήνες, εννοείται ότι και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε. Άρα θα καλύψετε για 2 μήνες τους... Αυτή τη στιγμή θα καλύψουμε για 2 μήνες. Νομίζω 27 άτομα. 28. Να συμπληρώσω, για να πω λίγο, κύριε Φραγκόπουλε. Επειδή και λόγω της φορολογίας το μπλοκάκι που λέμε έτσι είναι δυσβάστατο για πολλούς. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι και οθελώς αποχωρούν και δεν θέλουν να συνεχίσουν. Από ανθρώπους... όταν η σύμβαση είναι... Ναι, εντάξει, επειδή δεν υπάρχει συνεχόμενα, αλλά η σύμβαση είναι συγκεκριμένη και το ποσό και στην πρώτη ευκαιρία όποιος βρίσκει δουλειά έξω στον ιδιωτικό τομέα με μόνιμα, ένσημα και με ΙΚΑ, προφανώς επιλέγει αυτό. Δεν σταμάτησαν γιατί δεν είχαν πόρους τώρα. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα μην κάνετε ειρωνίες. Χρειάζεται. Ναι, βρήκα.
Υπάρχουν όμως... κάποιοι βρήκαν παλιότι, δεν είναι ότι δεν... Υπάρχουν όμως καλογικό, θέλω να συνεχίσω. Κύριε Τσακίδη, να πω το εξής. Επειδή μας ακούνε. Ένα λεπτό να σας πω το εξής. Λέτε, μην βάζετε τώρα εκφράσεις, λέτε τους διώξαμε. Καταρχήν, αυτό είπε τώρα. Αυτό είπατε πριν, δεν το καταλάβατε, είπατε. Είπατε τους διώξατε. Εμείς δεν διώξαμε κανέναν. Οι συμβάσεις είναι ορισμένο χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει ορισμένο χρόνο. Όταν λοιπόν κάποιος υπογράφει ορισμένο χρόνο, ξέρετε ότι έχει αρχή και τέλος. Δεν υποσχεθήκαμε σε κανέναν ότι θα τους έχουμε εισαεί. Αν έχουμε χρήματα και μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αν δεν έχουμε, δεν θα χρεώσουμε το Δήμο για να εξυπηρετήσουμε καταστάσεις και πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Νομίζω ότι οι εξηγήσεις είναι επαρκείς. Ναι. Άρα αποφασίζουμε, ψηφίζουμε. Κύριε Κουστή, θέλετε να πείτε κάτι. Ψηφίζουμε. Απλά στη συνεδρίαση για την ΕΛΑΦΑΛ, σε ποιο πλαίσιο θα συζητηθεί. Άρα περνάει ομόφωνα, έτσι. Περνάει αυτό, είναι τώρα για αυτό που είπαμε. Αυτό το οποίο έθεσε είναι σωστή βάση. Πρέπει να ακουστεί και η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είπαμε να μην ακουστεί. Δεν είπαμε να μην ακουστεί. Δημοτικού Συμβούλου. Σε ποιο πλαίσιο και αν θέλετε να θέσουμε, γιατί εσείς θα μας ερμηνεύσετε και τον κανονισμό, αν θέλετε να θέσουμε ερωτήσεις πριν τη συνεδρίαση ή πώς θέλετε να πραγματοποιήσουμε. Ναι, γιατί μπορεί είναι να μεγάλο το πλαίσιο. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε για τα άλλα δύο θέματα, τα δύο ψηφίσματα, να το πούμε, το οποίο πρότεινε και ο Δήμαρχος να γίνει μια επιτροπή από τον κύριο Βουλή. Να τελειώσουμε. Και μετά, να τελειώσουμε τη συνεδρία. Ωραία. Όχι, το λέω επειδή είναι εκτός ημερησίας, αποφασίζουμε να γίνει, τρεις, να βγει ένα κοινό, να βγει ένα κοινό, να μπορέσουμε να το περπατήσουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε για την επιτροπή που, για τα τρία άτομα τα οποία θα αναλάβουν ούτως ώστε να ετοιμάσουν ένα κοινό ψήφισμα για όλους. Εντάξει, γι' αυτό το προχωράμε. Εμείς θα προχωρήσουμε. Δεν το συζητούμε. Εμείς προχωράμε. Λοιπόν, τα θέματα εντός ημερησίας διατάξεως είναι το πρώτο, τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής. Θα τα εισηγηθείς εσύ, κύριε Καρέκο, έτσι. Για τον κύριο, τον κύριο Καρασάβα, λέτε. Ναι, τον κύριο Καρασάβα είναι. Εντάξει, το πρώτο τώρα κύριε, είναι. Συγγνώμη λίγο. Επειδή θα φύγω και δεν θα είμαι στην. Θες να προηγηθεί κάποιο θέμα. Ναι, όχι. Απλά θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με όλα τα θέματα. Εκτός από το δεύτερο, στο οποίο. Το δεύτερο είναι η έγκριση της τροποποίησης. Η έγκριση της δεύτερης τροποποίησης, επειδή είμαστε θεσμικά αντίθετοι με το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι ένα εργαλείο για το παρατηρητήριο αυτό, απέχουμε από την ψηφοφορία, ψηφίζουμε λευκό. Στα άλλα ψηφίζουμε ναι. Λοιπόν, κύριε Καρέκο, η έγκριση κοστίζει. Λέει να πω το πρώτο επειδή είναι τεχνικό, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει περάσει, από Δημοτική Επιτροπή. Ομόφωνα είναι η έγκριση δύο έργων στο τεχνικό πρόγραμμα. Ομόφωνα νομίζω. Άρα περνάει ομόφωνα. Το δεύτερο, έγκριση δεύτερη τροποποίηση αναμορφωμένου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης. Και το δεύτερο θέμα. Κύριε Καρέκο. Ναι. Και το δεύτερο θέμα έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλουν κάτι να. Και το τρίτο θέμα. Έχουν περάσει από Δημοτική Επιτροπή. Περνάει το δεύτερο, περνάει και αυτό με πλειοψηφία. Έτσι. Το τρίτο, έγκριση 57η τροποποίηση προϋπολογισμού, κύριε Καρέκο. Και αυτό έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή. Ναι. Ομόφωνα είναι. Δεν κάνει συνάδελφοι θέλουν κάτι. Πρόεδρε, επειδή έχει φασαρία, σε ποιο θέμα είμαστε. Είμαστε στο τρίτο θέμα της Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση. Έγκριση. Το δεύτερο ήταν κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο κατά πλειοψηφία. Ο κύριος Αγουστίδης. Το τρίτο θέμα είμαστε στην τροποποίηση, 57η τροποποίηση προϋπολογισμού. Έχει περάσει και αυτό. Και αυτό έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή, ναι. Η 57η τροποποίηση.
Όχι, είπε, αυτός είπε, να πω τι είπε, φεύγοντας. Εγώ είμαι σε όλα υπέρ, συμφωνώ, μόνο στο δεύτερο, λόγω του ότι, λόγω του παρατηρή. Ναι, ναι, σωστά το λέει ο κ. Σκουνέτης. Ωραία, το 57η, ευχαριστώ παγιάτη. Το τρίτο θέμα, περνάει ομόφωνα. Τέταρτο θέμα, έγκριση συγκεντρωτικής έκθεσης αυτοψίας σκοπής δέντρων κοινό χρηστοφόρου του Δήμου Μητυλίνης. Έχω κάποιες ερωτήσεις, ναι, επειδή ναι, δεν το έχω καταλάβει και από την εισήγηση σωστά, ίσως εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Μιλάμε για έργα τα οποία έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν. Κύριε Καρέκο. Τώρα, ξέρετε, εδώ είναι θέμα του κύριου Καρασάβα και δεν το γνωρίζω εγώ τώρα αυτό το θέμα. Ναι, γιατί μέσα μιλάει και για μια αρνητική από γεωπονική άποψη εικόνα του παραπάνω δέντρου, δεν δικαιολογεί την αφαίρεση και κοπή του. Και επειδή θέλουμε να θέσουμε και άλλα ερωτήματα επ' αυτού, πώς... Ωραία, καταλαβαίνετε που δεν μπορώ να πάρω θέση να απαντήσω, λοιπόν, οπότε αν θέλετε... Αποσύρεται το θέμα. Πρόεδρε, γιατί... Ναι, αποσύρεται. Μπήκε στο νοσοκομείο σήμερα. Έχει κάνει εισαγωγή, δεν είναι ότι... Για λόγους υγείας. Είναι εισαγωγή στο νοσοκομείο. Δεν είναι ότι δεν ήρθε γιατί του... Ο άνθρωπος οσυλεύεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Καρέκο, το πέμπτο θέμα έγκριση δωρεάς παραχώρησης χρήσης του κτηρίου Πολύκεντρου Παπάδου, Οδυσσέας Ελίτης. Ναι, έχετε την εισήγηση μπροστά σας. Ερωτήσεις. Έχετε κάποιες ερωτήσεις. Όση εισήγηση περνάει ομόφωνα, όση εισήγηση. Το έκτο. Έγκριση δωρεάς παραχώρησης χρήσης. Και το έκτο θέμα είναι πάλι έγκριση δωρεάς παραχώρησης χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσου για την προσωρινή. Συγγνώμη, έχει παρακαλώ. Ληφθεί το κτίριο, είναι κατάλληλο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει τα μικρά παιδιά. Παράσχο, θα μπορέσει το κτίριο Οδυσσέας Ελίτης να φιλοξενήσει τα. Θα έχουμε κάποια. Το κτίριο Οδυσσέας Ελίτης πήγαμε και μαζί και με τον κύριο Σπανό, το είδαμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει άλλο κτίριο αυτή τη στιγμή στη Γέρα που μπορεί να φιλοξενήσει δύο παιδικούς σταθμούς. Η μόνη αμφισβήτηση που έχω στο θέμα είναι ότι η αμφιβολία μάλλον θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερως η προσέλευση των παιδιών και αποχώρηση. Μπορεί να γίνει από πίσω όπως είπε ο Νίκος, αλλά ο δρόμος έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί. Χώρια που έχει επιφορτιστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θέλω κάποια στιγμή να μου πει και ο αντιδήμαρχος μετακόμιση στα μηχανήματα. Οπότε περνάνε και όλα και τα απορριμματοφόρα από εκεί τώρα. Ωραία. Άρα... Νομίζω ότι θα χρειαστεί ένα σχολικό φύλακα το πρωί και το μεσημέρι στην αποχώρηση των παιδιών. Μάλιστα. Πάρω το λόγο, κύριε Αλεξανδρή. Έχει γίνει αυτοψία. Έχουμε και τη θετική απόφαση από την κοινότητα του Παπάδου, τον πρόεδρό του. Έχουμε πάει στο κτίριο. Ήδη ξεκινάνε εργασίες μέσα που θέλει κάποια ξυλουργικά να φτιάξουν τις δουλάπες. Έχουμε κάνει και μετακόμιση. Και η είσοδο των παιδιών θα γίνεται ακριβώς από τον παράπλευρο δρόμο. Δεν θα έχουμε επαφή με την κεντρική οδό και θα μπει και μπάρα ώστε να μην βγαίνουν και κλειδωμένη πόρτα. Αυτά όλα γίνονται προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί το κτίριο του Παπάδου. Για πόσα άτομα μιλάμε, για πόσα άτομα είναι. Για πόσα άτομα. 24 παιδιά είναι. Α, όλα συνολικά. Ναι, ναι. Και ο Σκόπλος δεν έχουμε πολλά παιδιά. Λοιπόν, για ένα μήνα περίπου θα είναι. Προχωράμε. Περνάει ομόφωνα ως εισήγηση. Λοιπόν. Κύριε Καρέκο, το έκτο θέμα δωρεά παραχώρηση του χρήση του χώρου Δημοτικού Σχολείου Αγιάσου και την προσωρινή μεταστέγαση του παιδικού σταθμού, όσοι εισήγησε, ερωτήσεις. Όσοι εισήγησε. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Το έβδομο, λύση μίσθωσης του κηλικίου στο Δημοτικό Στάδιο Μητυλίνης λόγω καταγγελίας της σύμβασης από μισθωτή. Ναι, κύριε. Κύριε Τζιμή, ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση έχω γιατί. Όταν ολοκληρώσουν. Κύριε Αλεξίου, εντάξει, άστο. Μετά, πέστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, επειδή διαβάζω την εισήγηση και δεν είναι σαφές και μιλάει για καταγγελία και λύση του συγκεκριμένου συμφωνητικού, αλλά δεν βρίσκω μέσα καμία γνωμοδότηση συναδέλφου δικηγόρου. Ποιος χαρακτήρισε ότι είναι καταγγελία του συμφωνητικού? Πώς επήρθε αυτή η καταγγελία? Ήρθε η ίδια η μισθότρια στο Δήμο και μας είπε ότι θέλει να το αφήσει στο κηλικείο, διότι δεν πλέον βλέπω ότι δεν θα υπάρχουν τα έσοδα τα οποία εκείνη υπολόγιζε. Κατέβεσε και... έτοιμα η μισθή. Αυτό το έτοιμα μήπως έπρεπε να βρίσκεται εδώ μέσα? Είναι έτοιμα, προσέξτε. Δεν είναι εξώδικη όχληση. Δεν το έχουμε. Όχι, έτοιμα. Έτοιμα ότι θέλει να αποχωρήσει. Δεν υφίσταται καταγγελία και μπορεί να ήταν και καταγγελία για έκτακτο λόγο. Εντάξει, έτσι το συντάξανε. Έχει μεγάλη διαφορά όμως. Ναι, εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω τα νομικά. Μπορεί να έχετε δίκιο. Ήρθε η ίδια πάντως και έκανε αίτηση στον Δήμο ότι θέλει να αφήσει το μίσθιο για λόγους οικονομικούς και δεν της υφέρουν και ιδίως μετά την απόφαση ότι η ομάδα του αιωλικού πλέον θα παίζει στο τοπικό. Άρα
και αυτό το έσοδο το οποίο σίγουρα θα είχε, θα της επιφέρει κάποια έσοδα, το χάνει. Οπότε βλέποντας ότι δεν συμφέρει, μας έκανε αίτηση να αποχωρήσει. Ναι, κύριε Τσακερή. Η ερώτηση που κάνουμε διευκρινιστικά είναι η εξής. Άλλες οι ένομες συνέπειες μιας καταγγελίας, η καταγγελία είναι μια μονομερής δήλωση προς κάποιον ότι καταγγέλλω τη σύμβαση. Φεύγω. Εδώ έχουμε μια πρόορη και άλλο το αίτημα ότι ελάτε να πάρετε τα κτίρια να συνενέσετε. Α, κι άλλο η συνενετική. Κι άλλο η συνενετική λύση. Εάν είναι συνενετική λύση, αυτό λέγει η παράταξή μας, το ψηφίζουμε. Εάν το εκλάβει ως καταγγελία, δεν μπορούμε να το ψηφίζουμε, διότι υπάρχουν άλλες ένομες συνέπειες εις βάρος του μισθωτή. Διότι εδώ έχουμε μια πρόορη λύση της μισθωσής, ο συνάδελφος το γνωρίζει. Αν λοιπόν έχουμε πριν τη λήξη της σύμβασης μια μονομερή δήλωση που λέω εγώ θέλω να φύγω, σου στέλνω εξώδικο και φεύγω, έχω κάποιες υποχρεώσεις απέναντί σου. Εάν όμως συμφωνήσουμε να φύγω, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί έχουμε συμφωνήσει και δυο να δώσω τα κλειδιά. Εάν εκλειφθεί λοιπόν το έγγραφο του μισθωτή ως μια πρόταση για συνενετική λύση, δεν μπορούμε να το εκλάβουμε ως καταγγελία και να το ψηφίσουμε ως καταγγελία. Ως έτοιμα συνενετικής λύσης, όταν θέλει ο ένας και ο άλλος, εμείς περισσεύουμε. Έτσι. Συνολικά, παρακαλώ. Επειδή σας άκουσα κύριε Αντιδήμαρχε, είπατε εμείς το χαρακτηρίσαμε και προς επίρρωση όσων είπε ο Παναγιώτης Τσακίρης, νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθεί, να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση δικηγόρου να μας χαρακτηρίσει ακριβώς ποιο ήταν τη φύση του αιτήματος και τι σχέση έρθει. Να σας πω κάτι. Ναι, να σας πω κάτι. Επειδή ήρθε στο γραφείο μου προσωπικά η κυρία Κουταλέλη και μου είπε ότι εγώ θέλω να αποχωρήσω, εμείς δεν αντιδράμε, όχι. Εντάξει, απλώς σας είπα ότι... Ας αλλάξει ο χαρακτηρισμός, απλώς σας είπα ότι... Φύγει όμως, ένα λεπτό, εάν φύγει ο χαρακτηρισμός... Ναι, εάν φύγει ο χαρακτηρισμός, απλά να το προσθέσω για να έχετε μια συνολική εικόνα, δεν θέλω να διακόψω. Αν φύγει ο χαρακτηρισμός, οι τρεις μήνες που του λέτε ότι θα πληρώσει μέχρι το όταν θα υπάρχει και η λήξη της σύμβασης δεν ισχύουν. Είναι συνετική η λύση. Ναι, απλώς διευκρινίζουν, επειδή υπάρχει στο νόμο 42-42 του 14 υπάρχει αυτό που λέτε ότι η καταγγελία γίνεται γράφος και τα νόμο αποτελέσματα επέρχονται τρεις μήνες από την κοινοποίηση. Πάνω σε αυτό το άρθρο και την πρόταση, οι νομικοί που τα ξέρουν φυσικά καλύτερα λένε ότι δεν ισχύει η περίπτωση που είναι συνενετική. Ενώ αν ήταν καταγγελία, τότε θα έπρεπε να ζητάμε τα τρία μισθώματα. Ωραία, εντάξει. Πάντως είναι συνενετική, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, άρα περνάει ομόφωνα. Πάμε Προκόπη, τι έγινε. Μιλάει ότι για τους τρεις μήνες, ο οποίος δεν θα συνεργαστεί. Αυτή η παράγραφος. Απαλληλθεί. Αν μιλάμε για συνενετική, άρα πρέπει να το αποκλειθεί. Ωραία. Αυτό λέει το τώρα. Δεν ξέρω, ψηφίσει το σώμα. Όχι ως καταγγελία, όχι ως συνενετική και απαραίτητο. Δεν έχουμε, ακούστε κάτι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ακριβώς επειδή ήρθε η μισθώτρια και επειδή της είπα ότι θα όντως συνενετικά θα γίνει η λύση και δεν, εγώ όταν δίνω το λόγο δεν τον παίρνω πίσω, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα ζητήσουμε τα τρία μισθώματα εφόσον και οι νομικοί λένε. Να γραφτεί στα πρακτικά ότι είναι συνενετική λοιπόν εντάξει, κύριε η απόφαση, κύριε... οπότε οι τρεις μήνες δεν θα ζητηθούν από τη μισθώτρια. Κύριε Κρυπητήρη, σημειώστε το παρακαλώ. Εντάξει, γράψε. Ναι. Ότι είναι συνενετικό. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Προχωράμε. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Περνάει ομόφωνα έτσι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κατσανέ. Ως εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Η έγκριση προμήθειας δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pick-up 4x4 με δυνατότητα ρημούλκησης τρέλερ και δεύτερον ενός διπλοκάμπινου ημιφορτηγού οχήματος τύπου TET με συγκρότημα αλλά το διανομέα και λεπίδα χιονισμού. Ερωτήσεις. Εντάξει, περνάει ομόφωνα. Κυρία Χιωτέλη. Έγκριση επιχορήγησης τριών πολιτιστικών συλλόγων. Το ένατο. Το ένα από τα δύο. Ναι, μιλάμε για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κηδονιών, το Ιβελίτης Λέσβου, για τον Εξορροϊστικό Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτροπόλεως Θερμής και για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου το Πόλι.
Και με αυτό το αίτημα, με αυτή την εισήγηση, σχεδόν ολοκληρώνουμε τις επιχορηγήσεις των συλλόγων. Εκτός αν μας έρθουν μέχρι τέλος του χρόνου κάποια νέα αιτήματα, υπάρχει μια μικρή δυνατότητα ακόμα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, περνάει ομόφωνα. Και καταβολή χρηματικού βοηθήματος το 10. Πρόκειται για ένα ασθενή ο οποίος πρέπει να μεταβεί στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους που δεν έχει δυνατότητα να καλύψει τα εισιτήρια του. Περνάει και αυτό ομόφωνα νομίζω, έτσι. Κύριε Μαρινάτε, αποζημίωση πληγέντων με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 19 του Ιούνιου στην αγροτική περιοχή της Μόριας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στις 19 του Ιούνιου έγινε μια πυρκαγιά στη Μόρια όπου κατέκαψε ελαιοκτήματα και φυτικό κεφάλαιο από αγρότες κατ' επάγγελμα, οι οποίοι είχαν πληγεί και στο παρελθόν λόγω του μεταναστευτικού. Εκτός από το ελαιόδεντρα και το καρπόντος, οι οποίοι φέτος είχε μια καλή παραγωγή και περίμεναν κάπως να αποζημιωθούν για τα τόσα χρόνια καρπίας, εκτός από το μεταναστευτικό έκαψε και περιφράξεις, δίχτυα και μια αγροτική αποθήκη. Δυστυχώς, επειδή είναι κάτω από 300 στρέμματα, ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει αυτές τις πυρκαγιές, τις ζημιές. Κατά συνέπεια, το τοπικό συμβούλιο έλαβε απόφαση να δοθεί μέρημνα σε αυτούς, ομόφωνα, και ζητάμε από το Σώμα να πάρουμε μια απόφαση, την οποία θα ζητάμε να δοθεί εφάπαξ συμμετοχή 600 ευρώ στον κάθε πληγέντα, αποζημίωση για το φυτικό του κεφάλαιο από το κράτος, συγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας ή από το Υπουργείο Οικονομικών, αναπαραγωγικόμενο ελαιοκάρπο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και διεκδίκηση ενός επιδόματος 600 ευρώ για ενίσχυση. Ερωτήσεις. Έχουν καταγραφεί πώς είναι οι πληγέντες. Η έκταση είναι γύρω στα 170 στρέμματα. Όχι, οι πληγέντες πώς είναι. Πώς είναι αυτοί που έχουν πάθει ζημιές. Πόσα? Περίπου 25 άτομα. Υπάρχουν οι πόροι. Έχετε. Από πού να ρωτήσω. Κοιτάξτε, δεν ζητάμε από τον ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή. Ζητάμε γιατί δεν μπορούν να αποζημιωθούν νόμιμα από ό,τι σας είπα. Είδαμε στην ΚΙΑ. Ζητάμε να δοθεί μέρημνα ή από το Υπουργείο Γεωργίας ή από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε μήπως μπορέσουμε και πετύχουμε μια αποζημίωση. Το βοήθημα αυτό. Το βοήθημα από πού. Τα 600 ευρώ. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο... Όχι, για το βοήθημα ρωτάω. Το βοήθημα από το ίδιο Υπουργείο, το οικονομικό. Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά... Δηλαδή... Έτοιμα είναι. Έτοιμα. Πρόεδρε, μήπως μπορούμε μέσω πολιτικής προστασίας, έδωσε η κυβέρνηση φωτιές, την Αττική, να το συνδυάσουμε, να το γερέψουμε, μήπως μας δώσει μια επιχορήγηση. Δεν το ξέρω εγώ. Εμείς θα πάρουμε μια απόφαση με αίτημα αυτό, επειδή δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, να αποζημιωθούν ή από το Υπουργείο Οικονομικών ή από το Υπουργείο Γεωργίας ή γενικότερα από κάθε εμπλεκόμενο φορέα που μπορεί να... Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Στην Αττική δώσανε. Στην Αττική δώσανε. Γιατί να μην δώσουν και εδώ. Να το συνδυάσουμε έτσι, να γυρέψουμε. Να δώσουν. Ομόφωνη απόφαση. Άρα από όπου δώσαμε, με την ίδια διαδικασία. Κάθε φορά. Μόνο πολιτική προστασία θα μπορέσουμε να πάρουμε, νομίζω. Μια απόφαση ομόφωνη και να προχωρήσουμε. Το αποφασίζουμε και βλέπουμε από ποια αν θα είναι η πολιτική προστασία, πέραν των ενεργειών που πρότεινε προς το Υπουργείο Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι ομόφωνο, έτσι. Ομόφωνο. Και το τελευταίο, το οποίο το εισηγείται ο κύριος Ευσταθίου, διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανώνυμης πλατείας πλησίων της Μαρίνας Μητυλίνης. Κύριε Ευσταθίου. Ευχαριστώ κύριε Πέδρε, καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζουμε στους πρόσφατους... Κάντε λίγο το τελευταίο, κάντε λίγο ησυχία να το... Γιώργο, κάθεσε σε παρακαλώ, κάτω όλο σαματάζεσαι. Κάτσε κάτω, ναι. Πας, μπαίνεις και όλο κάνεις διάφορα. Όπως γνωρίζουμε στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, η συμπατριώτησά μας και με τη Λινιά Μιλένα Κοντού
κατέκτησε το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο. Σαν ελάχιστο ευχαριστώ, η κοινότητα Μυτιλίνης αποφάσισε και προτείνει να δώσει το όνομά της σε μια πλατεία. Και συγκεκριμένα στην πλατεία που βρίσκεται έναντι των Περσκόπων, στην Μαρίνα, παρεπλέον της Μαρίνας Μυτιλίνης. Ερωτήσεις. Περνάει, νομίζω ότι περνάει ομόφωνα. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Ψηφίσαμε, εντάξει. Ναι, ναι, ομόφωνα, ναι, ναι. Πάνω στο ενημέρωση επί του θέματος και θα βγει και σχετικές προσκλήσεις, αλλά είναι προφανώς καλεσμένο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και το πρωτόκολλο όπως θα πρέπει να ακολουθηθεί. Η υποδοχή της Μιλένας Κοντού προγραμματίζεται για την άλλη Δευτέρα στις 7 η ώρα εδώ στο Παλαιό Δημαρχείο. Είστε όλοι φυσικά καλεσμένοι. Η παρουσία σας θα τιμήσει και την Ολυμπιονίκη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε το ψήφισμα. Α, τα ψηφίσματα. Τα ψηφίσματα. Κάτσε να δω. Πού είναι. Πού είναι η Επιτροπή. Είναι μέσα, το συζητάνε. Κύριε. Α. Να τους φωνάξω. Να, ναι, ναι. Συνάδελφοι, λίγο ησυχία, να διαβάσω το ψήφισμα και να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλίνης, μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμήματων σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας, αλλά και πανελλαδικά. Κύριε Αλεξίου, διαβάζετε το ψήφισμα, θα σε παρακαλώ. Εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε αυτή την πολιτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, τα παιδαγωγικά και επιστημονικά δεδομένα, καθώς και τις υφιστάμενες κτηριακές υποδομές. Η διαδικασία των συγχωνεύσεων πλήττει σχολεία στους Δήμους όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων και σχολεία του Δήμου μας, όπως το 9ο και το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης, τα Δημοτικά Σχολεία Βαριάς και Παναγιούδας, το Ειδικό Σχολείο Μυτιλίνης και το 2ο Νηπιαγωγείο Πλωμαρίου. Οι συγχωνεύσεις καταδεικνύουν με το πιο εμφατικό τρόπο τη λογιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης εκ μέρους του Υπουργείου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και τις γνωματεύσεις του αρμόδιου φορέα, τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο αναμαθητή στις αίθουσες, πλήττοντας το δικαίωμα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση και υποβαθμίζοντας το παιδαγωγικό και επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών. Οι πρακτικές αυτές έχουν συναντήσει την καθολική αντίθεση των εκπαιδευτικών, των γονέων, των συλλόγων και ευρύτερα της τοπικής κοινωνίας. Απαιτούμε να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις των συγχωνεύσεων των τμήματων στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Να καλυφθούν έγκαιρα με αναπληρωτές όλα τα κενά της εκπαίδευσης, ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα σχολεία με την έναρξη της σχολικής περίοδου. Εντάξει. Ωραία. Περνάει ομόφωνα.